Καταρχάς θέλω να ζητήσω συγγνώμη σε όλα τα μέσα τους δημοσιογράφους, διότι είναι πρωτοφανές το ενδιαφέρον και αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλετε να έχετε μια δήλωση να καταγράψετε μια στιγμή που όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ιστορική. Θέλω όμως να επισημάνω ότι σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται να ολοκληρώσει με αποφασιστικότητα αυτό το βήμα που έχει απομείνει, το βήμα για την επιστροφή της ελπίδας, τον τερματισμό του φόβου, την επιστροφή της δημοκρατίας και της αξιοπρέπειας στον τόπο μας. Και τώρα η ευθύνη ανήκει σε όλους και όλες όσοι θα προσέλθουν στην κάλπη. Το δίλημα της εκλογικής αναμέτρησης είναι πιο καθαρό από ποτέ άλλοτε. Σήμερα αποφασίζουμε αν αύριο θα επιστρέψει στην Ελλάδα η Τρόικα για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του κύριου Σαμαρά, για περαιτέρω μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, για αυξήσεις στους φόρους, για απελευθέρωση πληστηριασμών, για συνέχεια δηλαδή μιας αποτυχημένης και καταστροφικής πολιτικής λιτότητας δίχως τέλος, ή αν από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει με ασφάλεια στην Ευρώπη όλα όσα αξίζουν στον ελληνικό λαό. Μια ζωή με αξιοπρέπεια, με κοινωνική συνοχή, αν από αύριο η χώρα μας θα διεκδικήσει σε μια σκληρή διαπραγμάτευση να επανενταχθεί ισότιμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είμαι αισιόδοξος. Σήμερα θα είναι μια ιστορική μέρα. Ο λαός μας θα ολοκληρώσει αυτό το βήμα και η αξιοπρέπεια θα επιστρέψει. I'm very optimistic that today Greek people will write history. And the message, the strong message of Greek people will be that Greece, in Greece will return democracy, Greek people will regain social cohesion and dignity. And the message is that our common future in Europe is not the future of austerity, it's the future of democracy, solidarity and cooperation.